Όσο καλύτερος είναι ένας παιχνιδιάτορας, τόσο περισσότερο έχει ανάγκη από το ειδικό κλίμα που απαιτείται πάντα σε κάθε εκτέλεση δημοτικής μουσικής. Το πανηγύρι ή το γάμο με τη γιορταστική ατμόσφαιρα, τον καλό τραγουδιστή και τον καλό χορευτή. Χωρίς αυτά, όσο καλός κι αν είναι, το παίξιμό του παραμένει κάτι σαν σκελετός. Σάρκα και αίμα αποκτά κάθε φορά ανάλογα με αυτούς για τους οποίους παίζει. Στη διαρκή αυτή ανταπόκριση, εκφραστικό έναυσμα, κέντρισμα του πρωτοχορευτή στους μουσικούς ή των μουσικών στον τραγουδιστή ή τον πρωτοχορευτή, οφείλεται κάθε φορά και η ανεπανάληπτη εκτέλεση μιας δημοτικής μελωδίας. Ανεπανάληπτη γιατί δεν μοιάζει ποτέ με καμιά προηγούμενη, όχι μόνο ενός άλλου, αλλά και αυτού του ίδιου του εκτελεστή. Από τη μια στην άλλη εκτέλεση υπάρχουν πάντα διαφορές. Άλλοτε στην έκφραση ή στα στολίδια της μελωδίας, άλλοτε σε μικρές χαρακτηριστικές παραλλαγές στη φράση και άλλοτε πάλι στον τρόπο με τον οποίο ξομπλιάζει τη μελωδία του ο λαϊκός μουσικός. Η μελωδία μεταδίδεται προφορικά από τη μια στην άλλη γενιά και δέχεται μια διαρκή επεξεργασία στο στόμα του λαού. Σε αυτή την πολύχρονη καλλιέργεια, την επεξεργασία των αιώνων, οφείλει την εντέλεια της μορφής της. Οι λαϊκοί παιχνιδιάτορες, ταπεινοί στη ζωή αλλά σοφοί, που σε διδάσκουν ακόμα και όταν ρωτάνε, οι μαστόροι των εργαστηρίων που εφοδίασαν με θαυμάσια όργανα τους λαϊκούς μουσικούς και οι συντροφιές των γλεντοκόπων με τους χορευτές, είναι ότι απομένει σήμερα πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο από τη μακραίωνη παράδοση του κρητικού ελληνικού δημοτικού τραγουδιού.